παιδιά στους κλάβους ξεκουλά. Έχει σημασία και αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, για τη μικρασιατική καταστροφή. Θυμάστε λοιπόν οι λαοπλάνοι που τι υποσχέθηκαν στον ελληνικό λαό και τον έσυραν στις χειρότερες εκλογές της ιστορίας του, το μεγαλύτερο εκλογικό έγκλημα ενάντια στα συμφέροντα του ελληνισμού 1η Νοεμβρίου του 1920, και έδιωξαν τον Βενιζέλο, τον θριαμβευτή της συνθήκης των Σερβών, των Σευρών, της Μεγάλης Ελλάδος, των Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών, και έφεραν ξανά τους βασιλιάδες, τους παλαιοκομματικούς, και οδήγησαν την χώρα, οδήγησαν τον ελληνισμό στη μικρασιατική καταστροφή. Πάμε στην Αθήνα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός μας ο συνάδελφος, ο Δημήτρης ο Κωνσταντακόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Καλημέρα, κύριε Μαύρο. Σας θυμηθήκαμε αυτό το Σαββατοκυριακό με εκείνα τα βιβλία σας, «Η Αρπαγή της Κύπρου», Απρίλιο του 2004, λίγο πριν το δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ, το εκδώσατε, και το άλλο βιβλίο, «Η Κύπρος σε παγίδα, προτού ο ελληνισμός διαπράξει το λάθος και διώξει από την Προεδρία τον Τάσο Παπαδόπουλο για να αναγορεύσει τον Δημήτρη τον Χριστόφια σε αυτήν την καταστροφική του πενταετία, και τελικά δώσει την εντολή στον Νίκο Αναστασιάδη, που εντός 16 ημερών την έκανε, την είδαμε όλοι και όλος ο κόσμος το ξημερώματα του Σαββάτου στις Βρυξέλλες. Ακούμε τα σχόλια σας. Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτά που τότε έγραψα, κανονικά ένας άνθρωπος που γράφει έχει, αν μη τι άλλο, τη φιλοδοξία, τη ματαιοδοξία, πέστε το πως θέλει, να δει να επαληθεύεται. Τώρα εγώ όμως είμαι σε μια κατάσταση περίπου σχιζοφρενή, διότι επαληθευόμενος καταστρέφομαι και εγώ, καταστρέφεται και η χώρα μου. Λοιπόν, αυτό που όμως μένει από αυτές τις που, αν θέλετε, έχει μια σημασία, είναι ότι αν μια ανάλυση επιβεβαιώνεται στη πορεία των χρόνων και μπορεί να προβλέψει το τι πρόκειται να συμβεί, αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο είναι σωστό. Επομένως, μπορούμε να περιμένουμε τη συνέχεια και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση για να σταματήσουμε το πράγμα. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Οι βουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας κρατάνε κυριολεκτικά, δεν το λέω για λόγους εντυπωσιασμού ή μεγαλοστομίας, κρατάνε τη μοίρα του ελληνικού λαού στο σύνολό του στα χέρια τους. Από την απόφασή τους θα εξαρτηθεί το πεπρωμένο του ελληνισμού σε πολύ μεγάλο βαθμό, και θα παίξουν και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη εξέλιξη της ευρωπαϊκής κρίσης, γιατί είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Αν τώρα θέλετε να σας σχολιάσω πιο συγκεκριμένα, τον κύριο Αναστασιάδη δεν θα τον σχολιάσω, δεν έχει νόημα. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα. Είτε θα ψηφίσουμε το κούρεμα των καταθέσεων, είτε λένε θα καταρρεύσουν το οικονομικό μας σύστημα, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, θα επέλθουν τα... Τι μας έλεγε, θα πέσουν στα κεφάλι μας τα κεραμίδια, μας έλεγε το ποιος θα μείνει. Το 2004 επιχείρησαν να εξαπατήσουν τον ελληνοκυπριακό λαό, λέγοντάς του ότι εάν δεν ψηφίσει ως όφιλε θα καταστρεφόταν. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση και απεδείχθη αυτό. Τώρα έχει γίνει κάτι πολύ χειρότερο, δυστυχώς. Έχουν προκαλέσει ήδη τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά που μπορούσαν στην εμπιστοσύνη στις κυπριακές τράπεζες και στο κυπριακό κράτος. Αυτό έχει συμβεί ήδη χθες το πρωί, μάλλον το Σάββατο το πρωί, πότε ανακοινώθηκε η απόφαση. Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στην εμπιστοσύνη στις κυπριακές τράπεζες και στο κυπριακό κράτος. Το ζήτημα τώρα δεν είναι να αποφευχθεί κάτι το οποίο έκαναν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, με τη συμμετοχή, το θυμίζω, της Κυπριακής και της Ελληνικής Κυβέρνησης, έτσι, γιατί είναι ομόφωνες αυτές οι αποφάσεις. Από τη στιγμή που ανακοίνωσαν στα κεφάλαια, στις αγορές, αυτό το πράγμα, ή σε μεγάλο βαθμό τελείωσε η εμπιστοσύνη στις Κυπριακές Τράπεζες. Το ζήτημα τώρα είναι να δούμε πώς θα σώσουμε ό,τι μπορούμε από αυτό και πώς θα σώσουμε και το Κυπριακό κράτος, γιατί αυτό απειλείται. Και απειλείται και ο ελληνικός λαός στο σύνολό του. Είναι μια γεωπολιτική επίθεση. Εννοείται τον ελληνικό λαό στην Ελλάδα μας?
βεβαιότατα, κύριε Μαύρο, γιατί δεν είναι τυχαίο, γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα, γιατί έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα με τόση δρυμύτητα, γιατί τα μεγάλα κέντρα εκδοτικής ισχύος ξεκίνησαν μια τέτοια επίθεση απέναντι στους Έλληνες πριν από 3 χρόνια. Ξαφνικά ανεκάλυψαν ότι είμαστε ένας λαός που πίνουμε ουζάκια, ήμασταν πρόκοποι, διεφθαρμένοι κτλ. Αυτά αποφασίζονται κάποια στιγμή. Είναι το ίδιο πράγμα που έγινε με το Ιράκ, με τη Λιβύη, με τις χώρες στις οποίες έγιναν στρατιωτικές επιθέσεις στην Ιουγκοσλαβία. Προηγείται μια πολιτική επικοινωνιακή επίθεση που αποφασίζεται κεντρικά. Δεν είναι κάποιος δημοσιογράφος που ξαφνικά του έρχεται κάτι και το γράφει. Αρχίζει λοιπόν η επίθεση. Άρχισε από τον αγγλοσαξονικό τύπο, έχει σημασία να τα θυμόμαστε αυτά, όχι από το γερμανικό. Πρώτα άρχισε από τον αγγλοσαξονικό, που απεκάλεσαν μάλιστα όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Περιφέρειας γουρούνια, pigs, και μετά πήγανε στην Ελλάδα και πρωταγωνίστησε βεβαίως και ο γερμανικός τύπος εκεί, ο οποίος και αυτός ελέγχεται από πολυεθνικά κεφάλαια, από χρηματιστικό κεφάλαιο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για την εθνικότητα αυτού του κεφαλαίου κάθε φορά. Λοιπόν, επομένως, πρέπει να δούμε τη στόχευση, διότι αυτή τη στιγμή είναι φανερό ότι καταστρέφουν μια ευρωπαϊκή χώρα, την Κύπρο. Καταστράφει η Ελλάδα με τρόπο πρωτοφανή, διότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει ύφεση 23% στα 5 χρόνια. Έχει χάσει το 1/4 της οικονομίας της. Και οι άλλες χώρες πλήττονται, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Υπάρχει μια ειδική λοιπόν γεωπολιτική στόχευση. Εξάλλου ο ελληνικός χώρος την έχουμε διαπιστώσει ήδη από το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ο ελληνικός χώρος, και ενώ και την Ελλάδα και την Κύπρο, έχει μεγάλη στρατηγική σημασία. Είναι οικόπεδο πολύ μεγάλης αξίας που συνδέει τη Ρωσία με τις θερμές θάλασσες και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη. Τα γράφει αυτά με το νι και με το σίγμα, χαρτί και καλαμάρι, ο Υπουργός Εξωτερικών του συνεχιζόμενου Ατήλα Αχμέντ Νταβούτογλου στο βιβλίο του «Το στρατηγικό βάθος». Ναι, σε αυτό το σημείο. Και μεταφράστηκε και στα ελληνικά από το 2010, θυμάστε. Ζούσε ο Μακαρίτης, ο Νεοκλής Αρίστοτε. Η τουρκική ηγεσία ήταν πάντα σε όλες τις εκδοχές της αρκετά σοβαρότερη από την ελληνική. Για να μην πω ότι εδώ πέρα δεν είναι. Και να σας πω και κάτι, μια που μιλήσαμε προηγουμένως με αυτό που είπε ο κύριος. Ο κύριος Κοντός, τον οποίο ιδιαίτερα εκτιμώ και σέβομαι και την ευγένεια με την οποία αντιμετώπισε το φαινόμενο Αναστασιάδη, αλλά τα προβλήματα σήμερα είναι ζητήματα ζωής ή θανάτου για τον ελληνικό λαό. Δεν μπορούμε λοιπόν να το ρίξουμε στην ευγένεια. Είναι προφανές σε όποιον δεν έχει κάποια μεγάλη δυσκολία ή κάποιο μεγάλο συμφέρον, είναι προφανές τι έγινε με τον κύριο Αναστασιάδη. Και ο κύριος Αναστασιάδης, φοβάμαι, και ο κύριος Σαμαράς, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε 2 ώρες, κύριε Μαύρο. Αυτά τα πράγματα αποφασίζονται πολύ προηγουμένως. Γίνονται οι κατάλληλες διαβουλεύσεις και προχωράνε. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό έτσι. Επομένως, είναι μια καθαρή συνωμοσία. Ο κύριος Αναστασιάδης έπρεπε να είχε καθαιρεθεί προχτές και να του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παραβίαση και της λαϊκής κυριαρχίας. Και εσχάτη ποδοσία είναι αυτό το πράγμα το οποίο έκανε. Τώρα, αυτά ότι βρέθηκε σε τείχο και το ένα και το άλλο. Σήμερα βγήκε ο Σόιμπλε, διότι έχει ανησυχήσει πια. Και θα σας πω τη γνώμη μου για το ρόλο της Γερμανίας σε αυτή την ιστορία. Βγήκε ο ίδιος ο κύριος Σόιμπλε και είπε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση επέμενε να δημευθούν και το ένα ποσοστό των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ. Μπράβο. Το είπε. Ναι, ναι. Το έχουμε μάλιστα και στην οθόνη του υπολογιστή. Τώρα μας δουλεύουν μετά από το έγκλημα, δηλαδή κιόλας. Μας δουλεύουν μετά από το έγκλημα στα μούτρα μας. Ότι τάχα μου συνάντησαν δυσκολίες. Συγγνώμη, αλλά πρέπει. Είναι τέτοιες οι στιγμές που εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτόν τον άνθρωπο παρά το κάθαρμα της Λευκωσίας. Ποιος εφιάλτης? Ο Γιώργος, ο εφιάλτης δεν ξέρω τι έκανε και αν τα έκανε αυτά τα πράγματα. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου χρειάστηκε μήνες για να μας πάει στο μνημόνιο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Να διαβάσετε προσεκτικά το διάγγελμα του κυρίου Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Το διάγγελμα του κυρίου Αναστασιάδη χθες. Και τις ομιλίες του κυρίου Σαμαρά στην Ελληνική Βουλή, όταν άλλαξε, έκανε τούμπα και πήγε με το μνημόνιο, και θα διαπιστώσετε ότι είναι το ίδιο χέρι που γράφει και βάζει συγκεκριμένα πράγματα μέσα. Ότι είναι το ίδιο διεθνές κέντρο και δεν νομίζω ότι είναι η Γερμανία. Mm-hmm. Και,
και στα τρία κείμενα που σας λέω, ιδίως με τον κύριο Παπανδρέου. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, ένα λεπτό να σας ρωτήσουμε το μεγάλο ζήτημα που τέθηκε στην δημοσιότητα όλο αυτό τον καιρό σε ό,τι αφορά το δίθεν βρώμικο χρήμα στην Κύπρο για τις, και το τραπεζικό σύστημα, και ο κύριος στόχος, λέγανε, είναι για να υπεξαιρέσουν οι Γερμανοί, οι γερμανικές τράπεζες τις καταθέσεις των Ρώσων, ολιγαρχών όπως λένε. Και το ζήτημα με τους Ρώσους επενδυτές είναι κυρίαρχο σήμερα στην δημοσιότητα. Ναι, αυτό... Κοιτάξτε, υπάρχει οπωσδήποτε μια αντιρωσική στόχευση. Δεν νομίζω ότι η ρωσική ολιγαρχία έχει λεφτά μόνο στην Κύπρο. Θυμάμαι μια φορά όταν είχα πάει στο Λουξεμβούργο προ πολλών ετών, τότε ήμουν ανταποκριτή στη Μόσχα, κοίταξε ο ξενοδόχος που μένω, γιατί είχα γράψει τη διεύθυνσή μου στη Μόσχα, μου είπε, έχουμε πάρα πολλούς Ρώσους εδώ. Φαντάζομαι ότι δεν πήγανε οι Ρώσοι να κάνουν τουρισμό στο Λουξεμβούργο μαζικά, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι. Μάλιστα στην Κύπρο υποθέτω ότι είναι κυρίως η μεσαία και ανώτερη μεσαία τάξη και λιγότερο η μεγάλη ολιγαρχία. Αλλά... αυτό είναι ένα πλήγμα εναντίον, κατά κάποιο τρόπο εναντίον ρωσικών κεφαλαίων, αλλά είναι κυρίως ένα πλήγμα εναντίον της οποιασδήποτε σχέση θέλουν. Αυτό είναι μια στρατηγική επιδίωξη των Βρετανών αρχικά, των Αμερικανών μετά και τώρα του χρήματος, να αποκόψουν τον ελληνικό χώρο από τη Ρωσία. Αυτό είναι μια κεντρική στρατηγική επιδίωξη. Αυτό θέλουν για να μπορούν να μας ελέγχουν, για να μην έχουμε αντιστάθμισμα στις δικές τους πιέσεις. Νομίζω ότι αυτό επιτυχάνεται με αυτό το τρόπο. Αυτό επιχειρούν. Εμείς πρέπει να κάνουμε τα ανάποδα από αυτά που θέλουν αυτοί. Αλλά βασικώς η επίθεση είναι εναντίον της ίδιας της ύπαρξης ανεξάρτητων κρατών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το έχω πει, το μνημόνιο στην Ελλάδα και οι δανειακές δεν ήταν ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, έστω σκληρό, έστω λάθος, μπορεί κανένας να... Δεν ήταν ένα πρόγραμμα καν οικονομικής πολιτικής. Ήταν ένα πρόγραμμα, ήταν ένα πρόγραμμα κατάλυσης της κρατικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Μέσω του μηχανισμού του μη βιώσιμου χρέους και μέσω των δανειακών συμβάσεων που τα έδαιναν αυτά και νομικά. Η ύφη στην Ελλάδα δεν είναι ένα λάθος του προγράμματος. Είναι κάτι το προγραμματισμένο και αποσκοπεί στο να βάλει την Ελλάδα σε δίνη θανάτου. Και κάθε φορά για να παίρνει αυτές τις δόσεις, αφενός να παίρνει μια σειρά από κοινωνικά μέτρα, αφετέρου να δίνει ένα μέρος της κυριαρχίας της, όλο και μεγαλύτερο. Λοιπόν, στην Κύπρο για παράδειγμα προσέχω ότι κάνανε μια συμφωνία μεν για το κούρεμα των καταθέσεων, αλλά δεν έχουν ακόμα βγάλει το μνημόνιο. Αυτό θα έρθει στη συνέχεια, για να δούμε τι θα κάνουν μετά. Δηλαδή γίνεται μια επίθεση. Αφού πρώτα την καταρρεύσουν, μετά θα τις κάνουν και το μνημόνιο. Ακούστε να δείτε, έχετε τώρα στην κατάσταση στην οποία έχω βρεθεί η Κύπρος, έχει ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο αυτό είναι ότι διαθέτει ακόμα τον έλεγχο αυτών των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα στις τράπεζές της. Η Κυπριακή Δημοκρατία, αφού ξεμπερδέψει με το πρόβλημα Αναστασιάδη, διότι δεν μπορεί να έχετε το δολοφόνο μέσα στο σπίτι. Αυτές τους χαρακτηρισμούς βεβαίως τους αποσύρουμε για τον Αναστασιάδη. Παρεύει την λαϊκή εντολή, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά οι χαρακτηρισμοί, αφήστε τους, είναι χοντροί. Ναι, κύριε Μαύρο, είναι χοντροί. Σέβομαι το μέσο σας και την... δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι είναι κυριολεκτικοί οι χαρακτηρισμοί. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να φανταστώ αν κάποιος ήθελε να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στην Κυπριακή Δημοκρατία πώς θα την έκανε. Η άλλη εκδοχή είναι ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό που ξέρει δηλαδή και ένα παιδί 10 χρονών, ότι εάν θέσεις σε αμφιβολία την αξιοπιστία των τραπεζών σου θα καταρρεύσουν οι τράπεζές σου, και δεδομένου της σημασίας που έχουν οι τράπεζες για την Κύπρο θα καταρρεύσει και το κράτος σου. Συγγνώμη. Και το 2004 δεν ξέρανε ότι σε ένα κράτος η πλειοψηφία αποφασίζει και η μειοψηφία υποτάσσεται, και ότι δεν μπορεί τρεις δικαστές να κυβερνάνε ένα κράτος. Το πολίτευμα των τριών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Θα ήθελα προτού με αποχαιρετήσετε να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος πρέπει να, επειδή και το 2004 είχε πει ένα περίφημο όχι, αλλά δεν ακολουθήθηκε, πρέπει να διατηρήσει στα χέρια της το όπλο αυτό που έχει, του ελέγχου των καταθέσεων,
μέχρι ότου βρεθεί ικανοποιητική λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Ας και ταυτοχρόνως να απευθυνθεί στους λαούς της Ευρώπης, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε βάση ιδεών και απόψεων οι οποίες να ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Ήδη αυτό το έχουν καταλάβει οι Ισπανοί από μόνοι τους οι διαδηλωτές και κάνουν αυθόρμητα διαδήλωση υπέρ της Κύπρου. Να είστε καλά. Επομένως έχει μια σημασία, όπως λέγαν παλιά, η διεθνοποίηση του Κυπριακού. Πάλι χρειάζεται μια διεθνοποίηση του Κυπριακού, μια τοποθέτησή του στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Να υπενθυμίσουμε, συγγραφέας δύο σημαντικότατων στην ώρα τους βιβλίων, «Η Αρπαγή της Κύπρου» του 2004, μόλις πριν από το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου, και «Η Κύπρος σε παγίδα» του 2008. Νωρίς πριν χάσει τις προεδρικές εκλογές ο Τάσος Παπαδόπουλος. Τα ψεύτικα τα λόγια.